της. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε για τον απολογισμό και με έκπληξη διαπιστώνω ότι εκ μέρους και του εισηγητή αλλά και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα άγχος απαντήσεων προς την αντιπολίτευση. Νομίζω, κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να απαντήσετε στο ελεγκτικό συνέδριο, όχι σε εμάς, το οποίο λέει για τις απευθείας αναθέσεις ότι δεν υπήρξε προγραμματισμός, δεν υπήρξε επαρκής αιτιολόγηση, υπήρξε παράκαμψη των διοικητικών υπηρεσιών, υπήρχαν περιπτώσεις όπου ήταν ασαφές το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υπήρχαν εχέγγυα διαφάνειας, δεν υπήρχαν σαφή κριτήρια, δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις. Και θυμήθηκα παλαιότερα ως τομεάρχης υποδομών ότι ο καθόλου σεβαστός και απολύτως υπεύθυνος για το δράμα των Τεμπών κ. Καραμαλής είχε παραγγείλει δια τη ΣΟΣΥ 250.000 ευρώ γάντια από ένα επιπλάδικο στις Σέρες. Απολύτως διαφανώς. Με απόλυτη διαφάνεια. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα από τις 314.000 απευθείας αναθέσεις και τα 4,5 δις τα οποία επιλέξατε να αξιοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Ένα σχόλιο σε σχέση με τα μακροοικονομικά. Ο κύριος Υπουργός πριν μας είπε ότι καλώς είναι αισιόδοξη για την οικονομία. Εάν δείτε το τι εκτιμάτε εσείς και το τι εκτιμάει η Κομισιόν, νομίζω θα αναθεωρήσετε αυτή σας τη δήλωση, κύριε Υπουργέ. Πρώτον και δεύτερον, αναμένουμε και από εσάς και από το Οικονομικό Επιτελείο μία δήλωση για το αν θα αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις από το προσχέδιο του προϋπολογισμού στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Διότι έχουν μεσολαβήσει βεβαίως οι αρνητικές παρατηρήσεις για το οικονομικό κλίμα που δημοσίευσε το ΙΟΒΕ και βεβαίως άλλες διεθνώς καταστάσεις σε σχέση με το οικονομικό κλίμα, τις τιμές των καυσίμων κτλ. Κτλ. Που λογικά τις περιγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις προβλέψεις τις οποίες έχετε καταγράψει. Θα ήταν δε ευχής έργων να παραδεχτείτε, γιατί αυτό αφορά και τα μελούμενα στη συζήτηση που πρέπει δημιουργικά να κάνουμε μέσα στο Κοινοβούλιο, ότι η ανάπτυξη η οποία προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια προέκυψε επειδή είχατε τη δυνατότητα πολύ μεγάλων δημόσιων δαπανών. Αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα, νομίζω, οικονομικής πολιτικής, το οποίο και εσείς να το κρατήσετε και να αποσυμφορηθεί και λίγο η συζήτηση για το αν μπορεί ή πρέπει να παρεμβαίνει το δημόσιο, το κράτος, με δαπάνες όταν η οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν υπάρχει ένα μάθημα από τα τελευταία χρόνια, από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ήταν ότι οι οικονομίες χρειάστηκαν μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Μην τρέπεστε να το παραδεχτείτε κι εσείς, και ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος του δημοσίου, άλλο που με τη δική σας, τη δεξιά, τη συντηρητική προσέγγιση έγινε με όρους τους οποίους περιγράφει το ελεγκτικό συνέδριο και στο οποίο δεν θεωρείτε ότι έχετε χρέος με λεπτομέρεια να απαντήσετε μέχρι στιγμής. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Θα περιμένουμε και το σχέδιο του προϋπολογισμού για να δούμε εάν είστε ένα οικονομικό επιτελείο, μια κυβέρνηση, μια πλειοψηφία που κοιτάει έξω από το παράθυρο, βλέπει τι συμβαίνει και αυτό το αποτυπώνει και στον προϋπολογισμό. Και θα σας έλεγα δε ότι παρόλο που η χώρα μας ήταν στην κορυφή σε σχέση με τις δαπάνες κατά τη διάρκεια των αλλεπάλληλων κρίσεων στην Ευρώπη, καταλήξαμε να είμαστε 18η στους 27 στην ανάπτυξη, μεταξύ 19 και 23. Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Ήσασταν πρωταθλητές στις δαπάνες. Εμείς δεν θα σας λέγαμε μην κάνετε δαπάνες. Δεν είμαστε παράταξη που θέλει και την πίτα φάγωτη και το σκύλο χορτάτο. Όχι. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει δημόσια παρέμβαση όταν υπάρχει κρίση. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύτηκαν δεν είχε τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Καταγράφεται λοιπόν και αυτό στα μειονεκτήματα της δικής σας, των δικών σας επιλογών. Μπαίνουμε σε μια φάση όπου πλέον δεν έχει τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης, δηλαδή αυτές οι μεγάλες δημόσιες δαπάνες δεν υπάρχουν. Ναύαρχε, δεν υπάρχουν σε αυτή τη φάση οι δυνατότητες να αυξήσετε πάλι το δημόσιο χρέος κατά 60% και μένει γυμνό το τέρας της ακρίβειας, το οποίο μεθοδευμένα το αφήνεται να πέσει πάνω στα κεφάλια των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, με ανανεωμένη δε, με αλλαγμένο όνομα, τη ρήτρα αναπροσαρμογής και για τους λογαριασμούς ρεύματος, θα έρθει
ή λυπητερή στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα. Και τώρα βλέπουμε και τα αποτελέσματα επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου. Αιτζίαν, όταν αποφασίσατε να δώσετε 120 εκατομμύρια, σας φέραμε το παράδειγμα, εδώ ήμασταν, το 20, το Νοέμβριο του 20, σας είπαμε, γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει η γερμανική κυβέρνηση. Τι έκανε με τη Lufthansa? Όσα λεφτά έδωσε, τα πήρε συμμετοχές. Και πάτε και ασκείτε τώρα το δικαίωμα, το οποίο το δικαίωμα για το δημόσιο το εξασφαλίσατε με δυσμενέστερους όρους από ό,τι για τους ιδιώτες. Διότι το δημόσιο πήρε μία μετοχή, ένα δικαίωμα για κάθε 4 μετοχές. Και χάνει το δημόσιο 35 εκατομμύρια ευρώ. Και θα μας πει ο Υπουργός, εντάξει, που το ξέρετε, αν θα ανέβει η μετοχή, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα ανέβει η μετοχή, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και χάνει το δημόσιο, σας λέμε εμείς, 35 εκατομμύρια ευρώ. Με λείπει όμως, θα πω, ότι αυτό το σύμπτωμα είναι λεπτομέρεια μπροστά σε αυτό που πάει να γίνει με τις τράπεζες. Στις τράπεζες το ελληνικό δημόσιο έχει βάλει πάνω από 42-43 δις. Και μαθαίνουμε ότι έχετε πρόθεση να πάτε στη συνολική αποεπένδυση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ από την, στην συνολική απόσυρση του δημοσίου, του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ δηλαδή, από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Σε μια εποχή όπου, προσέξτε τώρα, προσέξτε, κύριε Λαζαρίδη, μην εξεγείρεστε, ακούστε λίγο με προσοχή, μια χαρά. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι εύρωστες και μια χαρά. Ένα δις η κάθε μία έχει ανακοινώσει ότι θα έχει κέρδη. Ένα δις. Δυνητικά το δημόσιο, λοιπόν, δυνητικά, θα μπορούσε να εισπράξει μερίσματα 750 εκατομμύρια. Δυνητικά. Το απεμπολείτε, λοιπόν, αυτό το δικαίωμα. Και μαθαίνουμε ότι θέλετε άρον-άρον να αποσυρθείτε. Δεν μπορεί να μείνει σε αυτό το επίπεδο η συζήτηση. Σας ενημερώνω, κύριε Υπουργέ, ότι θα ζητήσουμε ειδική συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών, της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με την παρουσία των κυρίων του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, για να μας εξηγήσουν τη στρατηγική τους, να μας εξηγήσουν τις αποτιμήσεις τους, να μας εξηγήσουν τις εκτιμήσεις τους, να μας πούν τι σας εισηγήθηκαν. Να δούμε αν πήρανε τη γνώμη κάποιου ειδικού και να δούμε αν εσείς θεωρείτε λογικό το ελληνικό δημόσιο να απολέσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό σας είπα ότι η υπόθεση με την Aegean είναι μία λεπτομέρεια. 40 δισεκατομμύρια ευρώ, και μην μου πείτε, μην αρχίσετε τα περί λαϊκισμού τώρα και εξόδου από το ευρώ και το γνωστό ποίημα που λέτε πάντα, διότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες βγάλανε και κέρδος, το δημόσιο έβγαλε κέρδος από τη συμμετοχή του στις τράπεζες, στη Βρετανία είχε πάρα πολύ μικρές απώλειες. Ερωτώ λοιπόν ποια είναι η πολιτική ηγεσία η οποία θα πάρει στις πλάτες της την απόφαση το δημόσιο να απολέσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ από τη διάσωση των τραπεζών. Εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, κύριε. Και δεν αφορά μόνο την παράταξή σας. 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να αποπληρωθούν θέλουν χρόνια. Υπερβαίνει το βίο της δικής σας κυβέρνησης η ανάγκη αποπληρωμής αυτού του ποσού. Και δεν είναι σαν τα 35 που χάνουμε ή δεν χάνουμε. Χάνουμε σίγουρα, λέμε εμείς, από την Aegean. Πρόκειται για τεράστιο ποσό. Και το λέω αυτό διότι είχε και την έτσι, πρόνοια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές να επιτεθεί στον Στέφανο Κασελάκη. Για το 2015. Θέλησε να καταστεί κυβερνητικός εκπρόσωπος όλων των τελευταίων κυβερνήσεων. Από το 1995 μέχρι το 2015 το ελληνικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 200 δις. Δεν θα τρελάνουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Είναι γνωστό το τι έγινε. Διότι αν παρακολουθήσει κανένας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δύναται να θεωρήσει ότι ξαφνικά γεννήθηκε ένα δημόσιο χρέος που μας έφερε σε αδιέξοδο το 2015 και μάλιστα το Γενάρη. Το 2015 δεν είναι αυτή η αλήθεια και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Τώρα έγινε και μια κουβέντα περί αξιοπιστίας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καλές μέρες να μιλάτε για αξιοπιστία εσείς, νομίζω. Δεν είναι καλές μέρες διότι έχετε έρθει σε καταμέτωπο σύγκρουση, με τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Διαβάζω. Δεν μου είναι εύκολο, αλλά θα το κάνω, θα διαβάσω ακριβώς τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα.
Διαβάζω, σας ευχαριστώ. Διαβάζω λοιπόν. 2 Ιουνίου του 23. Μητσοτάκης. Εμείς φόρους δεν θέλουμε, κόψαμε φόρους. Θα στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, θα μειώσουμε και άλλο τους φόρους. 29 Μαΐου. Στο Περιστέρι. Δεν είμαστε αυτοί που θα ξανατσακίσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες επιστρέφοντας τον νόμο Κατρούγκαλου. Με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ξέρετε τι πληρώνετε σε ασφαλιστικές εισφορές. Τις ασφαλιστικές εισφορές τις έχετε ήδη προλάβει να τις αυξήσετε και θέλω να σας παροτρύνω ειλικρινώς να μπορέσετε να προλάβετε στοιχειωδώς να απαντήσετε στις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα που έχουν καταθέσει όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι για το απρόοπτο, το άδικο και το ατελέσφορο της δικής σας πρωτοβουλίας, η οποία δεν έχει να κάνει καθόλου με την πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο πρόγραμμά σας λέτε ότι θα κάνετε αυτόματους ψηφιακούς ελέγχους, εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων. Εντάξει, μάλιστα. Βεβαίως. Τα κάνατε και τώρα ήρθατε επί δικαίων και αδίκων λοιπόν και επιβάλλετε αυτό το φόρο. Τέλος, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, θα περιμέναμε να είστε ενεργοί στη συζήτηση η οποία εξελίσσεται στην Ευρώπη για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και εδώ πέρα δεν είναι η Ελλάδα πλέον μία ταπεινή εξαίρεση στο τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος. Γιατί δεν τολμάει η Ελλάδα λοιπόν να συμμετέχει στη συζήτηση? Έθεσα το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη και μου απάντησε ότι και να γίνει στη συζήτηση στην Ευρώπη εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε και θα είμαστε τα καλά παιδιά. Μα δεν είναι η κατάσταση εκεί που ήταν την περασμένη δεκαετία. Έχει ανοίξει συζήτηση, έχει φουντώσει. Το Σύμφωνο Σταθερότητας έδειξε τα όρια του, ειδικά οι παράμετροι στις οποίες δεσμεύονται τα κράτη. Αυτό το σύστημα έδειξε τα όρια του και έχει φουντώσει μια συζήτηση στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να απουσιάζει ρητάκια από επιλογή από αυτή τη συζήτηση? Τι είναι ο Μακρόν και ο υπουργός του των οικονομικών που βάζουν μείζωνα ζητήματα και το Σύμφωνο Σταθερότητας, τι είναι? Είναι τίποτα ακραίοι? Η πρόταση του ESM, η οποία φαίνεται ότι είναι πιο μαλακή εντός εισαγωγικών, πιο ήπια από τις προτάσεις των Φιδωλών και της Γερμανίας, προκύπτει από κάποιους ακραίους? Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν μας αφορά αυτό σαν Ελλάδα? Δεν πρέπει να μπούμε ενεργητικά σε αυτή τη συζήτηση? Ή θα μείνουμε στη γραμμή που έχουν τα κόμματα και μάλλον η πτέρυγα του κόμματος με το οποίο έχετε αδελφοποιηθεί, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπό τον κύριο Βέμπερ και όλων των Φιδωλών που λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα? Εκεί έχετε ένα τεράστιο κενό. Και από κοντά βεβαίως έχουμε καταθέσει σχετική ερώτηση, ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να πάρουμε και τις απαντήσεις. Υπάρχει και το θέμα του ιδιωτικού χρέους που είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και για το οποίο δεν φαίνεται να παίρνετε πρωτοβουλίες. Έχουν αυξηθεί τα ληξιπρόθεσμα τα 3 τελευταία χρόνια κατά πολύ, 2,5 δις για τις επιχειρήσεις, 4,2 δις για τα νοικοκυριά και 1,5 εκατομμύριο ΑΦΜΗ βρίσκονται σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Αυτή είναι μια συνθήκη που θα υπονομεύει μονίμως τις αναπτυξιακές προοπτικές και δεν λέτε δυστυχώς να το καταλάβετε και δεν το καταλαβαίνετε ή μάλλον μπορεί να το καταλαβαίνετε αλλά είστε δέσμοι άλλων ιδεών, οι οποίες ιδέες αποτυπώνονται στο σχέδιο Ψαρίδη και υλοποιούνται και δια της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με τον τρόπο που επιλέγετε να τους φορολογήσετε και με τον τρόπο που έχετε χειριστεί την κρίση της ενέργειας και με τον τρόπο που δεν χειρίζεστε και δεν απαντάτε στη μεγάλη κρίση του ιδιωτικού χρέους η οποία μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.